Καλημέρα σας και πάλι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σχετικά με το σιδηροδρομικό ατύχημα στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών, συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με συνολικά 150 πυροσβέστες και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 40 στενοφόρα. Το έργο τους συνδράμουν 32 αστυνομικοί με 15 περιπολικά. Λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης των δύο τρένων, στο έργο απεγκλωβισμού συνδράμουν και γερανοφόρα οχήματα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 26, ενώ έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία 85 τραυματίες. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί ήδη με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Οι σωροί μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Λάρισας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.